Αυτά τα ρούχα έχουν ψυχή, έχουν φωνή και αυτή η φωνή θα γίνει ακόμα πιο βροντερή και πιο δυνατή όταν πάμε όλοι μας και γίνουμε αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθεια καλυτέρευσης της κοινωνίας μας, τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης τα ρούχα αυτά της Ελένης είναι ρούχα και της Ελένης, είναι και ρούχα της Καρολάιν, είναι και ρούχα της Ζωής της Δαλακλείδου, της Δώρας, της Γαρουφαλιάς και τόσων άλλων κοριτσιών. Δεν είναι μόνο ρούχα της Ελένης. Ντρέπομαι να μιλήσω μετά από εσάς, κύριε Γιάννη. Δεν έχω κάτι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το μεγαλείο της ψυχής σας, τεράστιο. Και η δύναμη και το μήνυμα που φωνάζετε μέσα από εδώ και ελπίζω να ακούγεται και εκεί που πρέπει. Όχι μόνο στα θύματα και σε όσους μένουν πίσω, αλλά σε αυτούς που τα κάνουν, που τα διαπράττουν. Και ότι το έγκλημα δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο, αφορά τις οικογένειές τους, αφορά άλλες γυναίκες, αφορά παιδιά, πατεράδες, μανάδες, οικογένειες ολόκληρες. Όπως είπα και ένα τελευταίο, αυτό που λέτε κι εσείς, κάποιοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο από ότι όλοι οι συμπολίτες μας και όλοι οι συνάνθρωποι μας. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι θεσμοθετημένοι μας φορείς. Αυτοί που ψηφίζουν τους νόμους, τους ποινικούς κώδικες, αυτοί που έχουν διάφορους θεσμούς που δίνουν στην κοινωνία. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε τονίσει, ότι ο ποινικός μας κώδικας πρέπει να γίνει πιο αυστηρός. Και να μην γελιόμαστε, έγινε μεν πιο αυστηρός, αλλά κατά 2 χρόνια για να κάνει κάποιος ένα τέτοιο ειδεχθές έγκλημα, θα πάει τώρα λίγο πιο αυστηρά, θα είναι κατά 2 χρόνια. Εμείς ζητάμε να είναι τα ισόβια πραγματικά ισόβια, όπως ακούω ότι στην Κύπρο και θα μπει ο όρος γυναικοκτονία στον ποινικό τους κώδικα, αλλά και τα ισόβια θα εκτείονται στο ακέραιο, χωρίς να κάνουν τίποτα διάφορα ψευτοδικαιολογητικά για να γλιτώσουν, για να μειώσουν ή για να βάλουν βραχιολάκια και να βγουν έξω και να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.